για τις συγκλονιστικές στιγμές που έζησαν στην Τουρκία και τα κομβικά σημεία των επιχειρήσεων διάσωσης που έφεραν σε πέρας, με την παγκόσμια κοινή γνώμη να κάνει λόγο για μια παράμιλη πράξη ανθρωπισμού και αλληλεγγύης, μίλησαν σήμερα τα μέλη της ελληνικής αποστολής. Οι Έλληνες διασώστες μίλησαν για τη διάσωση της μικρής Αιρίν, που ήταν ζωντανή καταπλακωμένη από μπετό και ζητούσε από τους άνδρες της ΕΜΑΚ να κόψουν το πόδι της, αρκεί να μπορέσουν να τη βγάλουν από εκεί. Ενώ με συγκλώνιζαν οι φωνές των θαμμένων ζωντανών, στη συνέχεια με ανησυχούσε ότι αυτές οι φωνές σταδιακά μέρα με τη μέρα χανόντουσαν. Το βίντεο από το λαγούμι που έσκαψαν για να την εντοπίσουν είναι συγκλονιστικό. Το κοριτσάκι χάνει το κουράγιο του και τις αισθήσεις του. Οι μετασεισμοί προκαλούν τεράστιο κίνδυνο, όμως οι άνδρες της ΕΜΑΚ μένουν δίπλα της, αποφασισμένοι να βγουν μαζί στην επιφάνεια. Ακόμα και το γεγονός ότι μας ζήτησαν να τις κόψουμε το πόδι προκειμένου να ανακουφιστεί και να τη βγάλουμε έξω, το είπε χαμογελώντας. Μας άφησε δύο φορές η Ειρήνη. Μας άφησε δύο φορές και το καταλάβαμε μάλιστα από τις φωνές του Κώστα, με το να τη σκουντάει και να φωνάζει το όνομά της πιο έντονα από ό,τι πριν. Θα κρατήσω τη διάσωση της Αιρίν. Περάσαμε πάρα πολύ χρόνο δίπλα στην εγκλωβισμένη, οπότε η στιγμή που τη βγάλαμε ήταν για μένα πολύ σημαντική. Ακόμη και μικρά παιδιά που παρακολουθούσαν τις προσπάθειες των Ελλήνων διασωστών έσπευδαν να μοιραστούν μαζί τους τα μόνα εφόδια που είχαν για να επιζήσουν μέσα στα χαλάσματα και τον παγετό. Ναι, ένας πιτσιρικάς πρέπει να ήταν 7-8 χρονών. Και μου φέρνει ένα κουτί μπισκότα. Σε αυτούς τους μικρούς ήρωες που έμειναν πίσω, αναφέρεται στη συγκλονιστική ανάρτησή του ο Βιαννίτης διασώστης Νικήτας Νερατζάκης. Εύχομαι και ελπίζω κανένας άλλος άνθρωπος ποτέ να μην ζήσει ξανά τέτοια φαινόμενα όπως αυτά που οδήγησαν τόσες χιλιάδες αθώες οικογένειες σε ένα καθημερινό αγώνα επιβίωσης. Ήρωες είναι αυτά τα παιδάκια. Ήταν αυτοί που πήγαν τελικά νύχτα απέναντι, όχι για να απειλήσουν αλλά για να βοηθήσουν. Δεν υπάρχει πιο ισχυρή εικόνα συμφιλίωσης μεταξύ των δύο λαών από την εικόνα ενός Έλληνα και ενός Τούρκου διασώστη μαζί να σώζουν ένα μικρό κορίτσι. Μάχη με τον όλεθρο και την οσμή του θανάτου που πλανιέται παντού εξακολουθούν να δίνουν Τούρκοι διασώστες. Η ανάσυρση επιζώντων συγκλονίζει ολόκληρη την Τουρκία. Σχεδόν 200 ώρες μετά το φωνικό σεισμό, ο Καφέρ από το Αντιγιαμάν επιστρέφει στη ζωή. Μετά τον εφιάλτη που έζησε ζωντανός νεκρός μέσα στα συντρίμμια, βλέπει το φως κρατώντας σφιχτά τα χέρια του διασώστη που τον σέρνει προς την επιφάνεια. Απίστευτες σκηνές και στο Καχραμάν Μαράς. 198 ώρες μετά το σεισμό, δύο αδέλφια, ο Μοχάμετ και ο Μπακίρ, βγαίνουν από τα ερείπια ζωντανοί και όλοι ξεσπούν σε κλάματα. Σε μια άλλη γωνιά μόνο μαύρες σακούλες για τα θύματα και απελπισία. Οργή ακόμη και από Τούρκους βουλευτές που εξαπολύουν δρυμή κατηγορό. Bir insan şu anda enkaz altında. 31 insan öldü. Hiç kılını kıpırdatmadığı için öldü. Ve bunlar bu ölümün bir numaralı sorumlusu. Şimdi burada polisleriyle yardım etmiyorlar. Yardım etmiyorlar. Nasıl geldi? Burada şey yok. Hani nerede yardım? Hiçbir yardım nerede yok burada. Απόγνωση και στη Συρία. Μικρά παιδιά σκαβούν μόνα τους στα συντρίμμια για να βρουν γονείς και αδέλφια. «Δεν ήρθε κανείς. Εμάς μας ξέχασαν όλοι», λέει ένας από τους επιζώντες. They didn't respond. They let the people here down and now the people here in Syria really know that now they are forgotten.